με βάση την αρχαία ελληνική σκέψη, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το πόσο επίκαιρη είναι αυτή σήμερα και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από όλο αυτό το τέλμα οικονομικό, πνευματικό, συναισθηματικό αξιών στο οποίο ζούμε, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο και την καλημερίζουμε την κυρία Δήμητρα Σφενδόνη Μέντζου, η οποία είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθηγήτρια φιλοσοφίας και πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κυρία Καλημέρα Μέντζου. Σας και ευχαριστώ που με καλέσατε. Βέβαια, αφορμή για να τα πούμε για τη σημερινή έτσι, κουβέντα που θα κάνουμε είναι το Διεθνές Κολόκβιουμ για τον Αριστοτέλη, έτσι, που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα γίνει σήμερα. Βέβαια, είναι κάτι που θα τραβήξει σε μάκρος. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, να βάλουμε έτσι, τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Τι ακριβώς θα γίνει? Ωραία, ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε την έναρξη, την εναρκτήρια ομιλία του Διεθνούς Κολόκβιουμ για τον Αριστοτέλη, το οποίο διοργανώνεται από το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπως είπατε, θα τραβήξει μάκρος, γιατί αρχίζει τώρα 12 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει τον Ιούνιο με ομιλίες που θα έχουμε από ειδικούς αριστοτελιστές από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης και την Αμερική, με διάφορα θέματα τα οποία θα έχουν συνδετικό κρίκο την αριστοτελική φιλοσοφία. Θα παρουσιαστούν λοιπόν διάφορες πτυχές της αριστοτελικής φιλοσοφίας και οι ομιλίες γίνονται μεν από ειδικούς αριστοτελικούς αριστοτελιστές φιλοσόφους, αλλά απευθύνονται και στο κοινό. Είναι ανοιχτές φυσικά στους φοιτητές μας, στους φοιτητές όλων των τμήματων, αλλά και στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Διότι πιστεύουμε βαθύτατα ότι η φιλοσοφία δεν πρέπει να κλείνεται και να περιχαρακώνεται μέσα στα όρια του Πανεπιστημίου. Βεβαίως εκεί θα γίνεται η σοβαρή μελέτη, αλλά πρέπει να γίνεται ένα άνοιγμα και να κάνουμε κοινωνούς των διαφόρων θεωριών φιλοσοφικών και ειδικά τώρα του Αριστοτέλη, όλους τους σκεπτόμενους πολίτες. Mm-hmm. Και νομίζουμε ότι αυτό έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η σημερινή ομιλία θα γίνει από τον Θεοδάσιο Τάσιο, πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται συστάσεις, ομότιμος καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά επίσης πρόεδρος της Εταιρείας για τη Μελέτη της Αρχαίας Τεχνολογίας mm-hmm. και βέβαια τιμημένος από πάρα πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός της επιστήμης, επιστήμονας, της τεχνολογίας, αλλά και ναι, φιλόσοφος, στοχαστής της εποχής μας και συνδυάζει ακριβώς αυτό. Είναι η εσάρκωση mm-hmm. του συνδυασμού φιλοσοφίας και επιστήμης που είναι πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό που λέγατε, στην αρχαία Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούσαν εντελώς διαφορετικά. Δεν ξέρω, σήμερα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που λέμε η φιλοσοφία, η σκέψη, η ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων ήταν κάτι που αφορούσε τον πολίτη σε καθημερινή βάση. Σήμερα έχουμε αρκετά απομακρυνθεί από αυτό. Πώς μπορούμε να ξαναρθούμε σε αυτό και πώς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από αυτό το τέλμα, όπως έλεγα και νωρίτερα, στο οποίο αισθανόμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς ότι βρισκόμαστε. Από αυτό το μαύρο σύννεφο το οποίο αισθανόμαστε το τελευταίο μεγάλο διάστημα να είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνεται. Δεν το έχουν κατανοήσει πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό τώρα, όπως το θίγετε εσείς, να αρχίσει να κουβεντιάζεται αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι ξεφύγαμε πολύ στις μέρες μας, σε πολλά πράγματα. Υπάρχει, όπως όλοι το βιώνουμε, εκτός από την οικονομική κρίση, υπάρχει μια κοινωνική κρίση και μια κρίση αξιών. Και το θέμα είναι να αναρωτηθούμε και να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει, γιατί φτάσαμε εδώ. Εδώ δεν είναι την απάντηση, δεν μας τη δώσουν μόνο οι οικονομολόγοι. Δυστυχώς δυναστευόμαστε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, στον 21ο αιώνα και στον 20ο αιώνα, από τους τεχνοκράτες, από ένα mm-hmm. τεχνοκρατικό πολιτισμό και βλέπουμε πού φτάσαμε. Επομένως, διαπιστώνουμε
ότι είναι ανάγκη να αναστοχαστούμε, να επανεξετάσουμε κάποιες έννοιες και αξίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ένα καινούριο δρόμο για μας και προπαντός για τα παιδιά μας. Ο Αριστοτέλης προσφέρεται εδώ πάρα πολύ και θα έλεγα ο καθένας να τον μελετήσει, ξεκινώντας μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία και περνώντας σε όλες τις ηλικίες. Εδώ ήθελα να μείνουμε. Εσείς τον έχετε μελετήσει και ξέρετε καλύτερα να μας πείτε. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, στη σημερινή εποχή, είναι δεδομένη, θα λέγαμε, η απαξίωση των πολιτών για το κράτος. Και για την έννοια του κράτους και εκτός από τους πολιτικούς και την πολιτική με ήττα. Αλλά ακόμη και για την έννοια του κράτους υπάρχει μια απαξίωση. Οι σκέψεις και οι θέσεις του Αριστοτέλη ποιες ήταν πάνω σε αυτό? Αν ήταν σήμερα δηλαδή, λοιπόν, τι θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο? Αυτή την ερώτηση πολύ ωραία, ευχαριστώ που την κάνετε. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει καταρχήν να επισημάνουμε είναι ότι ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε και έγραψε πολιτική φιλοσοφία και ηθική φιλοσοφία. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Ότι για τον Αριστοτέλη αυτά τα δύο πεδία δεν είναι χωριστά, είναι ενωμένα. Πολιτική και ηθική. Κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικά σήμερα. Όλοι διαπιστώνουμε ότι η πολιτική έχει κόψει στην πλειοψηφία. Δεν θέλω βέβαια να τους καταδικάσω όλους τους πολιτικούς. Έχει κόψει κάθε σχέση ουσιαστική με την ηθική. Εκείνο που δίδασκε ο Αριστοτέλης και έδειξε με το έργο του είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα, αυτοί οι δύο τομείς δεν μπορούν να διαχωρίζονται. Και επομένως έχει μία ολόκληρη θεωρία, την αρετολογία όπως λέμε το Αριστοτέλη, για τις αρετές. Εκείνο που τονίζει και αναλύει την κάθε αρετή χωριστά, τι χρειάζεται, μία από τις μεγάλες αρετές είναι η σοφροσύνη. Να, κάτι το οποίο σήμερα διαπιστώνουμε πάλι ότι λείπει τελείως από αυτούς που μας κυβερνούν. Η φρόνηση κατά τον Αριστοτέλη. Και επίσης η επιδίωξη της ευδαιμονίας για τους πολίτες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Χάθηκε, αν μιλήσουμε για τη χώρα μας ειδικά, αλίμονο. Χάθηκε ακριβώς κάθε αίσθηση ευδαιμονίας. Άρα, ο στόχος των πολιτών αλλά και των πολιτικών καταρχήν είναι πώς θα εξασφαλίσουν την ευδαιμονία της πόλης, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Που αυτό έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ σήμερα. Εγώ θέλω έτσι κλείνοντας μια παράγραφο να πριν πω. Πριν κλείσουμε όμως, σας παρακαλώ να πούμε και πού θα έρθουν. Θα πούμε. Απλά πριν βγούμε από το κλίμα αυτό το πολύ ωραίο που έχουμε δημιουργήσει στην κουβέντα, ο Αριστοτέλης για τους κατόχους των υψηλότερων δημοσίων αξιωμάτων, για τους πολιτικούς δηλαδή, θα λέγαμε, πίστευε ότι πρέπει να διαθέτουν τρία προσόντα. Πίστη στο πολίτευμα, διοικητική ικανότητα και γνώση του τομέα που καλούνται να διευθύνουν και εντιμότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και το πόσο έχουμε απομακρυνθεί. Ακριβώς. Και πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό, αλλά για να μπορέσει κανείς να φτάσει σε αυτό, δεν φτάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και εδώ μπαίνει το πολύ σοβαρό θέμα της παιδείας. Μας λείπει η παιδεία. Για να μπορέσει να έχει αυτά τα αποτελέσματα, δεν φτάνει η εκπαίδευση στην οποία ρίξαμε όλο το βάρος τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά χρειάζεται η παιδεία, η καλλιέργεια των ανθρώπων. Από εκεί πηγάζουν όλα. Να πούμε λοιπόν σήμερα από τις 7 το απόγευμα για την εκδήλωση σημερινή, αν θέλετε πείτε μας. Μάλιστα, θα είναι η ομιλία του Θεοδάσου Ετάσιου με θέμα μία εναλλακτική ανάγνωση της αριστοτελικής μεσότητος και εδώ έχουμε πάλι στο χώρο της ηθικής και πολλούς άλλους χώρους την έννοια της μεσότητας που είναι πολύ σημαντική. Στο κτίριο ΚΕΔΕΑ, το κτίριο διάδοσης, κέντρου διάδοσης των επιστημών, 3 Σεπτεμβρίου, είναι δίπλα στη φοιτητική λέσχη, ανήκει βέβαια στο Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημιούπολη. Θα ήθελα να δώσω την πληροφορία, μπορούν να βρουν πάρα πολλές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα. Πείτε μας τη διεύθυνση. Να την πω προφορικά. Έχω και αν θέλετε. Μπορεί να γίνει Zoom. Αυτή είναι 3W. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά πείτε μας τη διεύθυνση. 3W.dikam, dikam.auth, που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, auth.gr. Εκεί είναι όλες οι πληροφορίες και για το διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών. Ωραία. Να δώσω ακόμη μια πληροφορία για όσους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, παρόλο που θέλουμε
όλους τους πολίτες, ναι, να για όσους λοιπόν δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Θα υπάρξει και ζωντανή μετάδοση, live streaming. Α, από τη σελίδα που μόλις είπαμε. Μόλις μπουν στη σελίδα θα βρουν να απευθυνθούν σε αυτή την... Και θα χαρούμε πολύ να έχουμε όσο πιο πολλούς συμπολίτες μας. Να τα ξαναπούμε βέβαια και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Κυρία Σφενδόνη Μέντζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.